Βγήκαν τα iPhone 15 και iPhone 15 Pro και αυτές είναι οι πιο βασικές αλλαγές. Αρχικά έχουμε 48 MP κάμερα, το οποίο το πήρε από το περσινό Pro και τώρα το έχουν και τα κανονικά μοντέλα. Έχει 2000 nit brightness, το οποίο για όποιον δεν ξέρει είναι απλά πιο φωτεινή οθόνη. Και επίσης πλέον αντί για το διακόπτη στα πλάγια έχουμε ένα κουμπάκι το οποίο είναι action button, οπότε δεν είναι μόνο για το mute, μπορεί να το κάνεις να είναι για ό,τι θες. Επίσης έχουμε το Dynamic Island που είχαν τα Pro πέρυσι, τώρα τα έχουν και τα κανονικά μοντέλα. Μαζί με όλα τα UI πράγματα τα οποία είχαν τα περσινά, τα οποία το κάνουν πιο όμορφο. Έχει τον A16 Bionic, ο οποίος είναι ο καλύτερος επεξεργαστής που έχει βγάλει η Apple σε κανονικό μοντέλο μέχρι τώρα. Έχει καλύτερη μπαταρία που υποθέτω πως κρατάει όλη μέρα, αν και αυτό ίσχυε από πριν, απλά τώρα για να το λένε θα κρατάει όντως όλη μέρα. 4K 60fps HDR βίντεο, USB Type-C, η οποία δεν έχει πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων, αλλά μόνο στα Pro. Τα κανονικά απλά έχουν USB Type-C. Αυτές ήταν οι αλλαγές του κανονικού iPhone 15. Κάντε follow και like για part 2 που θα δείξουμε το iPhone 15 Pro.